Δημήτρης Σαλανίτης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Οργάνωσης Σκύδας. Κύριε Γιουγκέν, αγαπητέ φίλε Αβγενάκη, Δευτέρη, κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε πρώην Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, αγαπητέ και αγαπητοί φίλοι. Κύριε Ξαδάκη, καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνατε. Έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι ξεκινώντας αυτή τη μικρή τοποθέτησή μου, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ στη Σκύδρα, έχοντας τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι εδώ ο πρόεδρος του ΕΛΚΑ, γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Και έχω πολύ πολλές φορές και τον εννοώ ότι όταν κάποιος θέλει να συζητήσει για το πρωτογενή τομέα, να δει τα προβλήματα, να ακούσει τις ανησυχίες, να μοιραστεί σκέψεις για το μέλλον, ο τόπος που μπορεί να το κάνει και να αποκομίσει μια πλήρη εικόνα δεν είναι άλλος από τον ομό μας, από την Πέλα. Εδώ χτυπάει η καρδιά της αγροτιάς. Και σήμερα, με πρωτοβουλία της τοπικής οργάνωσης, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την αγροτική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συζήτηση για τον λόγο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, που είναι αρκετά επίκαιρη, αλλά κυρίως χρήσιμη. Προσωπικά, θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ στηριζόμενο σε δύο δεδομένα. Δεδομένο πρώτο, παρά τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε με την εφαρμογή της ΚΑΠ, δεν υπάρχει ουδέμια αμφιβολία ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής έχει λειτουργήσει με καθοριστικό τρόπο θετικά στην ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα. Και στην εποχή της κλιματικής απειλής, της κλιματικής κρίσης, αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό αν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Κλείσουμε τα αυτιά μας σε όσα λέγονται και σκεφτούμε τη χώρα μας να προσπαθεί μόνη της, χωρίς την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της μεγάλης κρίσης. Και μάλιστα σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον με νέες τεχνολογίες, εξελίξεις, ανταγωνιστικά προϊόντα και δύσκολες αγορές. Δεδομένο δεύτερο, από τη στιγμή που γίναμε μέλος της Ένωσης, από την εποχή της ΕΟ, δεν υπήρξε κανένα πολιτικό κόμμα που να υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και να διεκδίκησε για αυτούς μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα, αποτελεσματικότερα και πιο επίμενα από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Από την ΕΟ μέχρι και σήμερα με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου κατάφερε και ήρθα στην Ελλάδα θάνατον από το 24, 19,3 δισεκατομμύρια για την ΕΚΑ. Και αυτό το αποδεικνύουμε και σήμερα, περίδραμα, με τον Υπουργό Λευτέρη Αβγενάκη, να έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος που ο ίδιος του αναγνωρίζει ότι έχει την ευθύνη να το σηκώσει για να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι η κοινή αγροτική πολιτική, ναι, είναι χρήσιμη, ναι, είναι απαραίτητη, ναι, είναι αυτή που μας ανοίγει τις πόρτες το αύριο και σε ένα σύγχρονο πρωτογενή τομέα. Όμως, είναι αυτή που πρέπει να επανεξεταστεί στον βαθμό που γίνεται, ώστε να υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων παραγωγών, να γίνει πιο ευελίκτη, λιγότερη γραφειοκρατική και να δώσει στους παραγωγούς το απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στις φιλοπαιδαγωγικές πρακτικές. Η ηγεσία του Υπουργείου μας σε μια συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη κινηθήκαμε μεθοδικά και έτσι πάλι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας οικογένειας χτίσαμε συμμαχίες με στόχο η φωνή της χώρας μας να είναι όσο το δυνατόν, όσο γίνεται πιο δυνατή για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των αγροτών μας. Υπενθυμίζω ότι με πρωτοβουλία του Λευτέρη του Αβγενάκη πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις των 9 μεσογειακών χωρών του Νότου πρώτη φορά με αγροτική ατζέντα. Ενώ ένας πρωθυπουργός πάλι κατέθεσε 19 προτάσεις για τεχνικές αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική και επεσήμανε την ανάγκη να ξεκινήσει τη διαδικασία για τις δομικές αλλαγές που είναι απαραίτητες να γίνουν στην ΕΑΚΑ.
και καλέσαμε και τα υπόλοιπα κόμματα να μπουν στην εξίσωση. Τους ζητήσαμε να πιέσουν τις δικές τους πολιτικές οικογένειες μέσα στην Ευρώπη. Όχι προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αβγενάκη ή της κυβέρνησης, αλλά προς όφελος των παραγωγών, προς όφελος δικό σας. Δυστυχώς όμως βρήκαμε πόρτες κλειστές, ούτε μία πρόταση. Παράλληλα, και το αναφέρατε και οι δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης, όλους αυτούς τους 7 μήνες, πέρα από τους αγώνες που κάναμε για την αναθεώρηση και την βελτίωση των εξυγχρονισμών και την απλοποίηση της ΚΑΠ, προχωρήσαμε και εργαστήκαμε μεθοδικά για τη συνολική αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ. Ένας νέος ΕΛΓΑ που φιλοδοξούμε να γίνει πραγματικό εργαλείο στη χέρια των παραγωγών. Με κανονισμό που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι κλιματολογικές συνθήκες, με ψηφιακές και επιστοποιημένες διαδικασίες διαφανής, με κάλυψη νέων κινδύνων και προαιρετικές επιλογές. Και σύντομα, όπως είπε και ο Υπουργός της συνάντησης που κάνουμε στο Δημαρχείο, θα έχουμε να πούμε περισσότερα, αλλά και να συζητήσουμε περισσότερα. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μας συνάντηση και πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές, ευρωεκλογές ιδιαίτερα χρήσιμες, καθώς θα καθορίσουν την Ευρώπη τις επόμενες μέρες. Σας ζητώ να αξιολογήσετε όλα αυτά, αλλά και όσα έγιναν για τον πρωτογενή τομέα τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο τριγώνο της χώρας. Να αξιολογήσουμε τις πράξεις απέναντι στις ανέξοδες με τα βεβαιότητες ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Εσείς αγαπητοί μου συμπολίτες, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε κάθε δύσκολη συγκυρία που είχαμε, η παραγωγή που είχαμε εσείς που είχαμε στην Βέλα, η κυβερνήση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ήταν δίπλα σας, ήταν δίπλα μας. Η παράκριση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που διαχρονικά στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και την ελληνική ύπαιδο. Γιατί εμείς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη και πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να διαδραματίσει κορμικό ρόλο στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Να συμπληρώσει αυτό του πληθυσμού και της βιομηχανίας. Τη στάση μας αυτή, τη σημασία που δίνουμε στην αγροτική παραγωγή και τη στήριξη του Έλληνα αγρότη εδώ στην Βέλα, τη ξέρουμε γιατί την έχουμε δει στην πράξη. Για να θυμίσουμε και να θυμηθούμε το παράδειγμα της αντιμετώπισης αντικυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη του παγετού της Άνοιξης του 21. Και προκαταβολές και στο 100% της επιμένης ασφαλιζόμενης αξίας πάνω από 90 εκατομμύρια διοικητεύτηκαν στην Βέλα. Να θυμηθούμε το παράδειγμα του ΕΛΓΑ που όπως αναφέραν οι δήμαρχοι έδωσε αρκετά χρήματα, έδωσε και φέτος αρκετά χρήματα. Επαναφέραμε το καθεστώς των πληρωμών με βάθος καταβολές στους χρόνους που πρέπει και όχι κλιματικά. Θυμάστε πριν το 19 που πληρωνόσασταν 70, 20 και 10% έως και 18 μήνες μετά την εμφάνιση του φαινομένου. Να δούμε πώς αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε από ΠΑΑ και από τα Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος της περιοχής μας. Εμβληματικό παράδειγμα, το έργο της κατασκευής του φράγματος του Αλμοπέδου. Πριν από ένα μήνα, μαζί με τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, υπογράψαμε και ανακοινώσαμε την έκδοση του προσωρινού πίνακα των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης 4-3-1 υπόγειο δομές υγείου βελτιώσεων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-22, στις οποίες στην πρώτη θέση περιλαμβάνεται το έργο της κατασκευής του φράγματος του Αλμοπέδου. Με επιλέξει με δαπάνη 74.283.000 ευρώ. Δηλαδή 75 εκατομμύρια από ΠΑΑ διοχετεύονται στην κατασκευή του φράγματος που πολύ σύντομα με τις διαδικασίες των δημοσίων έργων θα έχουμε ανάλογα. Μια σημαντικότατη εξέλιξη. Ενώ το δεύτερο τμήμα του έργου, τα δευτικά, που θα ωφεληθούν 125.000 τουλάχιστον πραγματικές αναδεδόμενες και πραγματικά καλλιεργούς αναστρέμματα, προχωρά και όπως έχουμε ανακοινώσει, μέχρι το τέλος του 24, μπορεί και του φθινοπόρου, να έχουμε έναν οριστικό έτσι ανάλογο, ώστε να ξεκινήσουν και τα δύο μαζί.
ώστε ο κάμπος της Πέλλας να είναι από τους μεγαλύτερους πίσω στο μεγαλύτερος κάμπος με αναδευόμενα υπόγεια, ελεγχόμενα δίκτυα. Και προφανώς, κύριε Δήμαρχε της Έδεσας, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο δρόμος. Ο πρόεδρος του επενδυτηρίου το έχει στην πρώτη γραμμή. Πλήρω έργο έργο Θεσσαλονίκη για να τσάρετε σαν ένα αποτέλεσμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως βοηθάει τα μέγιστα και θα βοηθήσει τα μέγιστα, καθώς το 25 θα έχουμε εργολάβο και έναρξη του έργου για να μπορούν τα προϊόντα να μεταφέρουν με ταχύτητα και με ασφάλεια στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, με την άνοιξη του υπολογισμού που αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 125 εκατομμύρια ευρώ, ο αριθμός των ενταγμένων σχεδίων για τον νομό Πέλλας από τους 135 έφτασε στους 317 δικαιούς. 317 αγρότες εντάχθηκαν στα σχέδια βελτίωσης. Όπως επίσης, πέρα από τους 700 τόσους νέους αγρότες, η πρώτη απόφαση που πήραν στην τοπική ηγεσία είναι να εντάξουν τους 700 νέους παραγωγούς, που στην Πέλλα μεταφράζεται σε 77 νέους αγρότες και σύντομα θα έχουν και τη νέα προδημοσίευση του νέου μέτρου των νέων αγροτών. Ενώ τέλος να πω ότι στις 8 προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν καταδεχθεί 41 προτάσεις συνολικού ύψους επένδυσης 82 εκατομμύρια ευρώ. Ομάδες παραγωγών, εξυγχρονισμός αγροτικής εκμετάλλευσης, μεταποίηση. Σημαντικά κλίματα, γρήγορα κλίματα για να αλλάξει εικόνα στο πρωτογενή τομέα. Σίγουρα δεν έχουμε και σε όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι βέβαιο. Άλλωστε στην πολιτική κάθε φορά το επόμενο πρόβλημα είναι πιο σημαντικό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όμως βάζουμε τις βάσεις. Αλλάζουμε το τοπίο. Δημιουργούμε ένα καλύτερο πλαίσιο και με αποφάσεις και για το παρόν και για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Και βλέπετε ότι είμαστε εδώ. Με πρώτο τον Υπουργό είμαστε ανοιχτοί στο κάνουμε. Είμαστε και προφανώς προς ευκαιρία να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν και τυχόν αστοχίες. Αλλά έχουμε τις πόρτες ανοιχτές και σε νέες προτάσεις. Τα συζητήσαμε και στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους του Συλλόγου. Περιμένουμε από εσάς να καταθέσετε προτάσεις να συζητήσουμε. Έτσι συζητήσαμε και με το Αγροτικό Σύλλογο Πέλλας και το θέμα των ιδιωτικών γεωτρήσεων, οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο χωράφι. Έτσι λοιπόν συζητήσαμε πάλι με άλλους παραγωγούς και έχουμε το πρόγραμμα Πόλων, τη μεγαλύτερη πρόταση, η καλύτερη πρόταση σε κυβερνήσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που είναι το κόστος παραγωγής το κατεβάζει πάρα πολύ καμία. Να ξέρετε το εξής. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Λευτέρης ο Γιαννάκης, εμείς στην πολιτική ηγεσία, είμαστε στην ίδια πλευρά, στην ίδια όχθη του ποταμού. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα γιατί θέλουμε να είστε στο χωράφι. Θέλουμε να παράγετε. Όπως πολύ καλά είπε ο Δήμαρχος, η παραγωγή θα μας δώσει αυτή την αξία. Άρα λοιπόν θέλουμε να μας εμπιστευτείτε στις επόμενες ευρωεκλογές, να σκεφτείτε το τι έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και όχι μόνο αυτός ο Πρωθυπουργός, όλη η Πρωθυπουργή από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι σήμερα για τον πρωτογενή τομέα και να συνεχίσετε την εμπιστοσύνη σε αυτές και σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πιστεύω στη δύναμη των πράξεων και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι οι πολίτες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι θα μας δώσουν πραγματικά το ψήφο εμπιστοσύνη στις ευρωεκλογές γιατί βλέπουν πράξεις και όχι λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και να συγχαρώ την ομάδα της εκπαιδευτικής και την πρόεδρο του Ολυμπιακού και την Κυριάκη για την εκπαιδευτική πολιτική να βρεθούν εδώ σήμερα και να συζητήσουν. Από το πρωί ξεκινήσαμε, συζητάμε με πολλούς και θα συνεχίσουμε να συζητάμε όχι μόνο σήμερα προεκλογικά αλλά σε όλη τη διάρκεια. Και εγώ είμαι ο Υπουργός και ο Συνάδελφος Υπουργός ο Στάλος Κυριακής αλλά και ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος του ΟΕΚΑ. Είμαστε ανοιχτοί και πάντοτε βρισκόμαστε εδώ. Καλή επιτυχία στις τοπικές οργανώσεις γιατί έχουν και προεκλογές ώστε να δώσουν την παράταξή μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε και σε αυτές τις προεκλογές ο Μητσοτάκης να βγει ισχυρό και να βγει στην Ευρώπη και να διεκδικήσει το καλύτερο για μας όπως πέφτει το κύριο Κοντάκη το 50% του 19% του Μήκη όπως έφτει ο Πρωθυπουργός και έτσι 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ ήρθα στην Πέλλα, ήρθα στην Ελλάδα και έτσι στην Πέλλα είχαμε και 317 σχέδια επιδίωσης και 70.
37 επιπλέον νέους ανθρώπους και άλλα προγράμματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.